ούτε το βλέμμα των ματιών σου, ούτε το σχήμα των χιλιών σου. Δεν θυμάμαι, μα φοβάμαι την αυρά σου τα πρωινά που θα με παίρνει αγκαλιά. Αυτό φοβάμαι. Έτσι είμαι εγώ και δεν μπορώ ούτε και θέλω να αλλάξω. Έτσι είμαι εγώ, ας ονειρεύομαι, μου είναι αρκετό. Έτσι είμαι εγώ, ένα χαμόγελο για σένα θα φυλάξω. Άλλωστε σου το γούστο. Έτσι είμαι εγώ, δεν θυμάμαι. Δεν έχει χρώμα η σιωπή, μόνο ένα ένα γιατί. Αυτό θυμάμαι, μα φοβάμαι. Κάθε σκέψη μου κρυφή στη δική σου θα οδηγεί. Αυτό φοβάμαι. Πού θα πάω αύριο? Σε ένα κύριο βελισάριο που είπαμε ότι του συγκυρίζει το σπίτι. Και κάτι άλλο θα του κάνω εγώ εκεί, ε? Δεν θα του κάνεις τίποτα. Κι αν μου το ζητήσει. Είναι νοστιμός. Σταυρούλα, θα σε βουτήξω το μαλλί. Είπαμε, θα παρακολουθείς τι γίνεται εκεί μέσα. Ποιο είναι το τηλέφωνο του κοριτσιού? Ποιο είναι το κοριτσιού? Βέβαια, είναι πολλές και μπερδεύεσαι. Τώρα ένα κορίτσι υπάρχει μόνο. Αυτό ξέρω εγώ. Επίσημα ή ανεπίσημα, αυτή τη σχέση επιτρέπω εγώ προς το παρόν να έχει. Α! Πες μέσα. Έχω δει να κρύβουν τις ερωμένες τους, γιατί ήρθε η γυναίκα τους, αλλά να την κρύβουν, γιατί ήρθε η μάνα του. Μη μιλάς! Δεν τρέπεσαι, μικρό κορίτσι. Να είσαι και κλέφτρα! Με έστειλα να φροντίσω το σπίτι σας. Ποιος έστειλε? Η μητέρα σας. Η μητέρα μου. Η ξαδέρφη σου πήγε να συγκρίσει. Ναι, μάλιστα. Την έστειλα με ραδιοταξί. Της εξήγησα και όλες είναι εξύπνια κοπέλα. Ελπίζω να μην βρεθεί στην Τρίπολη. Της έδωσα και το κινητό μου. Μπράβο, να μας ενημερώνει. Ναι, της αντικατασκοπίας εμείς τώρα, να παρακολουθούμε τον ύποπτο. Τι λες? Θα έρθω στο γραφείο σε λίγο. Να έρθεις όποτε θέλεις. Άντε να της πω ότι ο γιος της μου πρόσφερε λεφτά για να την κοπανίσω. Γιατί τον καλύπτω γαμότο μου ακόμα, συνήθιο μου έχει μείνει. Εσένα, από πού σε βρήκε? Είμαι ξαδέρφη της Πολυξένης. Ποια είναι η Πολυξένη? Α, ναι, γνωστή σαν Λίζα. Α, τη σκύλα. Και καλέ, ποια σκύλα, δεν έχω εγώ ξαδέρφη σκύλα, υπάλληλο είναι. Έτσι με είπε. Εσένα, ούσε. Και τελικά τι έγινε, σε έδιωξε? Είπε θα μιλήσει με τη μάνα του. Αχ. Καλά, άστον, θα μιλήσω κι εγώ με τη μάνα του. Λοιπόν, ξεκουράζω εσύ και εγώ πάω να ετοιμαστώ για να πάω στο γραφείο, ε. Έμπλεξε λίγο το θέμα. Ποιο θέμα? Η Σμύρμα. Πώς έμπλεξε? Πήγα εκεί να του σα συμβιβάσω και αυτό θέλει να έρθει εδώ μαζί τη, ενώπιον στον οποίο λέει να εξηγηθείτε. Και θα έρθετε εδώ? Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα. Δηλαδή πόσο μικρή? 90%. Φεύγω. Πού πας? Έχω 40 πυρετό, πεθαίνω. Είμαι στο νοσοκομείο, έτσι και πάρει η μάνα μου τηλέφωνο. Πες ότι είμαι στο νοσοκομείο. Να ανησυχήσει για να ξεχαστεί η υπόθεση. Αυτή η γλουσούζα που έβαλα στη ζωή μου. Αυτή η μαύρη γάτα τα φταίει όλα. Εσύ πάντα τον γλίτωνε. Α, γι' αυτό ήρθε. Όχι, εγώ δεν είμαι γάτα, ρουφιάνα είμαι. Ακούω, βλέπω, λέω. Αυτή τη θέση δεν μου έχει δώσει. Εσύ καλέ δεν μου έλεγες ότι θέλεις να το γλιτώσει. Πάψε, ρουφιανά κι εσύ. Είσαι μεγάλη καρδιά και μυαλό. Κάτι θα βρεις. Δεν ήσουν στο γραφείο. Μπορώ να πω? Τι να πήρε, τι να πήρε, όχι, δεν μπορείς. Δεν μου λες, ρε φίλε. Συγγνώμη, επειδή είμαι κι εγώ εδώ, μπορώ να μάθω τι συμβαίνει. Εσύ ποια είσαι? Μητέρα του. Το ξέρεις, κυρά μου, ότι ο γιος σου ξεμυαλίζει παντρεμένες γυναίκες? Αντρέα, μπορώ να πω? Τι να πει, τι να πει, όχι, δεν μπορείς. Ας την βρε χριστιανέ μου να πει, φήμωτρο της έχεις βάλει τις γυναίκες. Ορίστε, λέγε. Ωραία, δεν ήρθες εδώ πέρα να με βρεις και είδες τον κύριο με τη μνηστή του? Αντώνη, αραβωνιάστηκες? Αρεπίσαι. Το μπουρδε, μαντάμ, τώρα τι αραβωνιάστηκε. Μπουρδε, τι ξαρπαχτή ήταν εκεί και μα τη μοστράει, τα κάμια αραβωνιαστικά σιγά με το μασίσουμε. Αφού φαινόταν ότι ήταν ένα πατσουλί τη μια και έξω. Αντώνη. Δεν το πιστεύω. Αυτό εγώ έπρεπε να το πω. Είπαμε να μην με ρωτήσει. Είπαμε να μην με ξαναβρήσει. Είπαμε να με ευχαριστήσει. Αλλά όχι να κάτσουμε και να μα. Το ξαναπερνάω εγώ αυτό το λούκι. Δεν σφάξανε. Την έβγαλα όλη τη νύχτα στους δρόμους. Πούντιες. Γιατί? Αισθανόμουν τύψεις. Τύψεις για ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου. Τύψεις για σένα. Κάτσε μισό λεπτό να παραρρίξω λίγο νερό στο πρόσωπό μου να συνέλθω, γιατί δεν πιστεύω στα αυτιά μου. Αχ, και ολόκληρος. Για να δω. Όχι, δεν έχεις πυρετό, δροσερώσεις. Εγώ πάντως είμαι χάλια. Να σου φτιάξω ένα τσάι.
Νησθητή μου, κύριε. Εδώ κοιμάσαι? Τι κοιμάμαι, ρε. Έχω χάσει τον ύπνο μου. Ναι, το βλέπω. Τι ώρα είναι? Πού είναι ο Αντώνης? Χθες το βράδυ θα πήγαινε ο άντρας η Μύρβα σπίτι του. Το σκότωσε? Όχι, έστειλα τη μάνα του. Και σκότωσε κοινή? Ξύπνα, βρε! Και δεν μου λες, εσύ που το ξέρεις τι θα γίνει και έστειλες τη μάνα του? Τα ρεζιλίκια σας τα μαθαίνει όλος ο κόσμος. Ευτυχώς που ήρθε αυτή η άγια γυναίκα. Ναι, και θα μας στείλει όλους μαζί. Και δεν ξέρω κι άλλη δουλειά. Γιατί τώρα τι δουλειά κάνεις? Πώς λέγεται? Σύμβουλος του Αντώνη. Ωραίες συμβουλές του δίνεις. Κοίτα να το συμβουλέψει να απομακρύνεται σιγά σιγά από τις γυναίκες. Να σοβαρέψει. Να τον βάλουμε σε ένα νοσοκομείο για αποτοξίνωση. Πού είναι τώρα ο Αντώνης? Το γλίτωσε η μάνα του και εκείνο το χρυσό κορίτσι. Μπράβο. Ποιος το στείλε όμως το κορίτσι για να τον γλιτώσει? Εσύ. Βέβαια. Άμεση δράση η Λίζα. Οδική βοήθεια. Και μόνο γι' αυτό πρέπει να την έχει από δίπλα. Να γραφτεί συνδρομητής. Θα πεις κι άλλες μπούρδες. Πού είναι τώρα ο Αντώνης? Όλη νύχτα τον έπαιρνα τηλέφωνο. Δεν είναι σπίτι του. Το πιστεύω, πρωινιάτικα. Τι θες τέτοια ώρα, ρε? Παζεύουν κλητήρες τα πράγματα μου. Θα τα πετάξουν στον δρόμο. Ωραία, και γιατί δεν κάθεσαι να τους βοηθήσεις? Ο κύριος. Ο κύριος ενδιαφέρει τώρα? Ή που θα κοιμάσεις τα παγκάκια? Κάνε κάτι, ρε Λίζα. Σταμάτα αυτό το κακό. Να θέμα το κεφάλι σου, άχρηστε. Έτσι με λέει πάντα. Είναι οι αγαπησιάρικες κουβέντες τις αυτές, ξέρεις. Σταμάτησες. Τι κάνετε? Μένω δίπλα. Σπουδάζω γιατρός. Εσείς? You speak English. Α, μου φτιάξα και τσάι. Πού το ξέρετε? Είχα ένα ατύχημα. Έπαιξα κάτι λεφτά στο χρηματιστήριο και... Εσείς κοιμηθήκατε εδώ ή ήρθατε τώρα? Είσαι σαλταρισμένος. Βρε, πώς με καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι που όλες με δούνε? Ανοιχτό βιβλίο είμαι. Τρέσι! 800 χιλιάρικα ρε χρωστάς. 10 νίκια. Γιατί να το κρύψω μεν άλλωστε? Στο είχα πει, δηλαδή σε είχα προειδοποιήσει. Εμένα ρε, και τι με νοιάζει εμένα? Εγώ τι θα κάνω, πού θα πάω? Θα πεθάνω στους δρόμους σαν σκύλος. Και δηλαδή τι μου το λες ρε, τι με πέρασες, καμιά πλούσια? Θέλεις να μείνει σπίτι του αυτός? Τον λυπάμαι, γαμώτο. Ορίστε ρε, μαστροπός έγινες τώρα, με έβγαλες το κλαρί. Ξέρεις πώς θα το αποδώσω εγώ του κυρίου αυτό? Ναι. Και το δέχεσαι? Για τελευταία φορά. Αλλά σε παρακαλώ πολύ, μην το ξανακάνεις, ε! Ασυχτή ρε παρετρόπο. Άντε φύγε. Είναι τρελός. Και ερωτευμένος. Όλοι οι ερωτευμένοι είναι τρελοί. Ναι, μόνο που εσύ είσαι τρελός χωρίς να είσαι ερωτευμένος. Mm. Το είπα έτσι για να ευθυμίσουμε. Πώς είσαι? Χάλια. Ήπιες το τσάι σου? Όχι, μου το πιω άλλος. Α, το μουλάρι, να σου φτιάξω ένα άλλο. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, θέλεις να μου πεις γιατί ήρθες εδώ? Ναι. Χτες το βράδυ, όλη τη νύχτα, ήμουν στους δρόμους και σκεφτόμουν. Γιατί τα κάνεις όλα αυτά? Τα πια. Γιατί λες ότι είσαι έγκυος μαζί μου? Τι θα πετύχεις με αυτό? Α, όχι, δεν το λέω εγώ. Εσείς το βγάλατε, εσύ, ο Παναγιώτης. Εκείνο το βράδυ που ήμουν μεθυσμένος, με πήγες στο κρεβάτι μου και με έκδισες. Εσύ δεν ήσουνε? Ας υποθέσουμε ότι ήμουνα. Και λοιπόν? Τι και λοιπόν? Κάναμε τίποτα? Στην κατάσταση που ήσουνε? Ναι. Δεν είμαι πια και τόσο λυσιασμένη. Ό,τι πιο χυδαίο θα ήταν να προσπαθούσαν. Μη φεύγεις από κοντά μου. Γιατί? Γιατί δεν σ' ακούω. Έχουν βουλώσει και τα αυτιά σου, ε? Ναι, ναι, έχω κρυώσει άσχημα. Ναι, και να προσπαθούσα που δεν είναι καθόλου του χαρακτήρα μου. Εσύ είχες πέσει σε κόμμα. Α, ωραία. Με σεβάστηκες. Μη λες βλακίες. Απλά ένιωσα την ανάγκη να ξαπλώσω δίπλα σου. Να ονειρευτώ ότι είμαστε χρόνια μαζί. Ότι είμαστε ερωτευμένοι, ότι σ' αγαπάω, μ' αγαπάς. Βλακίες. Αυτό ήταν μια στιγμή και μετά... Και μετά σου πέρασε. Όχι, θα μου έμενε. Μετά είδα τι άνθρωπος είσαι. Και το ότι παρίστανα την έγκυο το έκανα μόνο και μόνο για να σου κάνω πλάκα. Άρα δεν είσαι έγκυος. Όχι. Εκτός και αν προχτές το βράδυ... Α, σε αυτό δεν θέλω να αναφερθούμε καθόλου. Γιατί αφού προφυλαχθήκαμε. Μην το συζητάς αυτό. Δεν θέλεις ούτε να το ακούς, ε. Λίζα, πού είσαι? Άρα
είσαι έγκυος. Όχι. Ξαδελφούλα μου, ξύπνησε και θέλει να πάει να σφουγγαρίσει στο Δημαρχείο. Oh. Η ξαδερφούλα σου έδωσε το κλειδί και ήρθε στο σπίτι μου χτες το βράδυ. Μάνα μου πώς το έμαθε. Δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, τέλος αυτή η ιστορία. Πού είχαμε μείνει? Πάντως δεν είσαι έγκυος. Όχι, το είπαμε αυτό. Να το ξαναπούμε. Γιατί για να το εμπεδώσουμε? Είσαι έγκυος. Όχι. Όχι. Μα τι σε έπιασε? Ούτε έχουμε τίποτα μεταξύ μας. Τι εννοείς? Ρε παιδί μου, δεν σου είπα ποτέ ότι θα σε αρωμονιαστώ, ούτε ποτέ ότι σ' αγαπάω. Όχι, δεν μου το είπες. Α, και αυτό το παιχνίδι στη μητέρα μου, γιατί το παίζεις? Ας πούμε ότι το κάνω έτσι, για να σε τιμωρήσω. Γιατί δεν μπορώ να ανταποκριθώ στο ψώνιο σου, στο... σε αυτό που ονειρεύεσαι. Όχι, ονειρεμένε άντρα. Γιατί μου έχεις κάνει τόσα καψόνια που σκέφτηκα να σου κάνω κι εγώ ένα για να σε εκδικηθώ. Το επαναλαμβάνεις αυτό, σε παρακαλώ? Ποιο? Την τελευταία φράση. Και να ξέρεις ότι αισθάνομαι τύψεις που κοροϊδεύω τη μητέρα σου. Μην τα φωνάζεις αυτά. Είναι μια σπουδαία και ευγενική γυναίκα. Πήγαινε λίγο πιο πέρα. Να βγω έξω για να σου μιλήσω. Όχι, θα βγω εγώ. Πάω να κοιμηθώ. Κάποτε πρέπει να μιλήσω με τη μητέρα σου. Μόνο που δεν ξέρω τι ξέρει για σένα. Γιατί όταν θα της πω ότι δεν υπήρξε τίποτα ανάμεσά μας, θα με ρωτήσει για όλα αυτά που γνωρίζω. Ναι, εντάξει, τέλειωσες. Πολύ παράξενος είσαι. Ναι, πάω. Και θα πρέπει να αναφέρω ότι κάναμε και... έρωτα. Μόνη σου μιλάς. Ξέρω κι εγώ. Παράξενος είναι αυτός. Ποιος? Άντε πλήσου. Θα πάω στον κύριο Βελισάριο. Θα πας. Και αν με δαγκώσει, ο σκύλος. Όχι καλό, ο Βελισάριος ήταν πολύ άγριος. Τώρα εδώ που τα λέμε, αυτός ήταν ερείπιο. Θα πάει μάλλον για ύπνο. Ας το καλύτερα, πας αύριο. Πάντως δεν είσαι έγκυος. Όχι, το είπαμε αυτό. Να το ξαναπούμε. Γιατί για να το εμπεδώσουμε. Είσαι έγκυος. Όχι. Μα τι σε έπιασε? Ούτε έχουμε τίποτα μεταξύ μας. Τι εννοείς? Ρε παιδί μου, δεν σου είπα ποτέ ότι θα σε αρωμονιαστώ, ούτε ποτέ ότι σ' αγαπάω. Όχι, δεν μου το είπες. Α. Την τζάκωσα, την πέρδικα. Και λέει κι άλλα πολλά. Ότι το έκανε για πλάκα, για να με εκδικηθεί. Και δεν σε πήρε χαμπάρι? Όχι. Και τι θα κάνεις τώρα? Θα δεις αγορίνο μου. Θα δεις και θα θαυμάσεις. Το φιλαράκο σου θα θαυμάσεις. Είναι ο Αντώνης γάτα με πέταλα. Και να δεις πώς τις το έπαιξα. Να βήχω, να κάνω τον άρρωστο. Μες στην κακουχία ο δικός σου. Και η μαμά? Η μαμά θα δει και θα θαυμάσει. Μάλλον θα ακούσει. Ωχ, κατάλαβα, θα κάνεις αναμετάδοση. Ρε μεγάλε, εγώ ξέρεις, με σένα είμαι. Αλλά η κοπελίτσα χθες το βράδυ σε γλίτωσε. Και αφιλοκερδώσε. Τη λυπάμαι τώρα αν την ξεφωνήσεις. Ναι, και τι να κάνω, ρε? Να την παντρευτώ? Να κάνουμε μια οικογένεια? Να παίρνουμε τα παιδιά για να τρέχουμε στα Λούνα Πάρκ? Με φαντάζεσαι εμένα έτσι? Ναι, η αλήθεια είναι... Η αλήθεια είναι μία, κύριε, αυτή. Η κυρία λέει ψέματα. Πρέπει να τελειώνουμε μια για πάντα μαζί της. Πάω να ντυθώ, να φύγουμε. Να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Δηλαδή εσύ πότε δεν θα ηρεμήσεις, δεν θα παντρευτείς? Αμέ, όταν ερωτευτώ θα ανατηφόρα. Δύσκολο το βλέπω. Κι εγώ, έχουμε καιρό μέχρι τότε. Καμιά 30-40-50 χρόνια. Πω, Χριστέ μου, πρωί. Πρωί είναι τώρα. Πρωί ήταν όταν πηγαίναμε στο φούρνο και φτιάχαμε το προζύμι 4 ώρα το πρωί. Ξυπνάγατε. Αχα, τρώγαμε και ένα τραχανά. Μη μωρή και ανακατεύομαι. Θα κοιμόσουν όμως με τις κότες, ε? Όχι, με τη γιαγιάκα μου κοιμόμουν, μου λέγε και παραμύθια. Τι είναι αυτό που τρως? Κοτόπουλο που περίσσεψε από χτες, τον πλάστασα στη μαγιονέζα, έβαλα και δύο γκουράκια του σύνδεσμου. Φτάνει, θα βγάλω τα εντόστια μου. Θα πας στη δουλειά σου? Θα πάω, αλλά δεν ξέρω αν θα μείνω. Αυτή ίσως να είναι η τελευταία μέρα. Γιατί καλέ? Γιατί δεν το πάει η συνείδησή μου να κοροϊδεύω μια εξαιρετική γυναίκα. Θα πάω και θα της μιλήσω. Και όταν της πω αυτά που πρέπει να της πω, θα πρέπει και να φύγω. Μην της πεις, γιατί να της πεις? Γιατί είπαμε ότι είναι θέμα συνείδησης. Αχ, βρε Σταυρούλα, και να ξέρεις. Πού να ξέρω? Δεν μου λες και τίποτα. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία και πού κατέληξε? Εγώ έκανα έρωτα με έναν άνθρωπο που ονειρευόμουν. Τι έκανες? Έρωτα. Πώς γίνεται αυτό? Παίρνεις 6 αυγά, λίγο αλεύρι, 1 κιλό κρέας και τα ανακατεύεις. Αυτή τη συνταγή δεν την ξέρω. Σεξ έκανα, ρε! Αυτή την ξέρω. Πω, αδελφάκι μου, βούρλο είσαι. Έκανα σεξ με έναν άνθρωπο που ονειρευόμουν να κάνω. Και τώρα. Τώρα δεν ξέρω αν θέλω να ξανακάνω μαζί του. Ξέρω και εμένα μου έχει τύχει αυτό. Έκανε σεξ με έναν άνθρωπο? Όχι, με δύο έκανα. Και με τον Αντώνη και με τον Σπυριάρη, και τώρα δεν θέλω να ξανακάνω με κανέναν. Α, Σταυρούλα, είσαι για τα πανηγύρια. Πάω να φύγω. Καλά, εγώ θα σε γυρίσω στο σπίτι. Και από αύριο θα πηγαίνεις κανονικά στο σπίτι αυτού μου. Τώρα, αν και όταν φύγω από το γραφείο, δεν ξέρω αν θα χρειάζεται να πηγαίνεις. Θα δούμε.
θρίαμβος της δικαιοσύνης. Πιάνετε όμως. Ποιο ρε. Περνάει, λέω, το δέχεται το δικαστήριο. Ή μήπως είναι παράνομο να μαγνητοφωνείς κάποιον χωρίς την άδεια του εισαγγελέα. Προχώρα, ζώων, άντε. Εδώ δεν έχουμε δίκη, ρε. Εδώ ο εισαγγελέας είναι η μάνα μου. Άμα δει με τι κακοποιό στοιχείο έχει να κάνει, θα την παραλάβει. Ρε Αντώνη, εκ περιεργίας, απ' το πίδι, τον έρωτα που κάνατε. Δεν σου μείνε τίποτα. Δεν ήταν καλή. Δεν στην έδωσε. Ρε, γυναίκα που πάει να γατζωθεί απάνω μου, μου τη σπάει. Θεάνανε. Τον έρωτα του αιώνα να κάνει, δεν την γουστάρω. Άσε που αυτή τώρα. Εντάξει, δεν λέω. Τριφερούλα, ήταν φοβισμένη. Ήταν, τι να μου κάνει εμένα, ρε. Εγώ έχω φάει δυναμίτη στο κρεβάτι. Τι να μου κάνει τώρα μια στρακαστρούκα. Πάντως, πρέπει να το παραδεχτείς, ε. Είμαι γάτα. Πώς την έφερα και την ξεγύμνωσα. Καλά, το βράδυ θα γίνει γλέντι. Μήπως είδατε την κυρία Βελισάριου? Όχι! Ναι, τραβάτε μου τώρα και ένα ευλογητό σε κύριε. Γίνετε καλόγριες. Η κυρία Βελισάριου μας είπε να ντυθούμε σεμνά. Για να μην σκανδαλίσετε ποιον εδώ μέσα. Τραβάς κανένα ζόρι. Πάψε ρε, η κοπέλα είναι προστατευόμενη τώρα. Τη μοσχαναθρέφουν για να κάνει γερά παιδιά. Μ' αυτούς τους γοφούς. Μπα, κανένα κουνέλι θα βγάλει. Μη μιλάτε ρε, έτσι, θα μας κάψει. Ελεηνές και τρισάθλιες, αφού ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι ρουφιάνα και δεν θα βγάλω βρώμα. Αλλά έτσι από περιέργεια, για πέστε μου. Ετοιμάζεστε να φύγετε από εδώ μέσα και βγήκατε στο κλαρί να κάνετε επανάσταση? Όχι, εγώ δεν είμαι με το Ζαπάτα. Τι λες, μόλι. Αν θέλεις να μάθεις, εμένα δεν μου έχει πει κανένας πως να ντυθώ. Όχι, εσένα σου έχουν πει πως να ντυθείς. Δεν θα κυκλοφορώ εγώ εδώ μέσα σαν την Άννα Καρένινα, επειδή η κυρία Βελισάριου μας θέλει σεμνές, μην και σκανδαλίσουμε το καμάρι της. Εσύ να σκανδαλίσεις το καμάρι της. Πόσο λίγο κοιτιέσαι στον καθρέφτη σου. Κι εγώ δεν μπορώ με αυτά τα ρούχα, μου χαλάνε το αλπενί μου. Τι σου χαλάνε? Τον τύπο μου. Έχω εκρηκτικό τύπο εγώ. Άμα κρύψω το στήθος μου, τι θα δείξω? Α, όχι, όχι, όχι. Μη λες το στήθος μου. Είπαμε, δεν θα λέμε το στήθος μου. Η σιλικόνη μου θα λέμε. Ρε, αϊ, να χαθείς. Που κάθομαι και μιλάω μαζί σου ακόμα. Να χαθείς. Αυτή ότι έβαλα από πάνω το κόψα από κάτω. Πού είναι κορίτσι μου ο κύριος Πλεούμης? Δεν ξέρω. Έχεις ακούσει, αγόρι μου, το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται? Όχι. Για ποιο πουλί λέει? Το άλλο που λέει γάτα με πέταλα. Το έχεις ακούσει? Ναι. Τη βλέπεις μπροστά σου. Δεν ξέρω τι πλάκα έχεις πάθει εσύ και η μάνα μου με τη μικρή, αλλά θα σας τη φέρω σαν βρεγμένη κότα. Παραμιλάει. Την άλλη θα κάνω να παραμιλάει. Εάν νόμιζες ότι θα έρθει η μάνα μου εδώ μέσα και θα τα ισοπεδώσει όλα. Θα κάνουν κόμμα και θα με φάνε. Μεγάλε όχι, έχεις ρεύμα. Από ρεύμα σας έχει διαπεράσει και τους δύο και έχει τρελαθεί. Μιλάτε μόνοι σας και δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Η μαμά πού είναι? Δεν την είδα. Άμα τη δεις, πες της ότι της έχω ετοιμάσει σήμερα το βράδυ ένα σουαρέ ντεγκαλά στο σπίτι μου. Θα ακούσει κλασική μουσική. Πρωτότυπη. Ένα κομμάτι που δεν το έχει ξανακούσει ποτέ. Κι αν μου πει πάρε το γιο μου και πήγαινε τον στο κοντινότερο φρενοκομείο. Σοβαρά μιλάει. Ναι, πάντα. Έχεις ακούσει για την αποκάλυψη? Δεν έγινε όταν ήρθε η μάνα. Εκείνη ήταν μίνι αποκάλυψη. Αυτή εδώ είναι μάξι. Χαμό στο ίσωμα. Αν κάνετε κακό στο κορίτσι, εγώ δεν είμαι με το μέρος σας. Να το ξέρετε. Δεν τις κάνουμε κακό. Αυτοάμυνα είναι. Αλλά να ξέρεις ένα πράγμα, Θόδωρε. Εγώ πληρώνω για τις αμαρτίες μου. Αν είναι αμαρτίες αυτές που έκανα. Αλλά και στον άλλο κόσμο να πήγαινα, θα πάλευα με νύχια και με δόντια για να μην μπω στην κόλαση. Και αυτή η γυναίκα για μένα ήταν κόλαση. Αλλά να ξέρεις και κάτι άλλο. Εγώ τον διάολο τον έβαλα στο μπουκάλι και ας είναι και άντρας. Γάτα είσαι. Με πέταλα. Ευτυχώς που είμαι υγιής και δεν θα πεθάνω σύντομα. Αλλιώς θα πέθανα με τον καημό ότι δεν κατάλαβα τίποτα. Και πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ που δεν στάθηκα άξια της εμπιστοσύνης σας. Σας εξήγησα όμως για ποιο λόγο είπα όλα αυτά τα ψέματα. Ελπίζω να με συγχωρήσετε. Και συγχρόνως, αυτό το μουλάρι, κανονικά έτσι έπρεπε να γράψω, εύχομαι να δείτε το γιο σας όπως τον ονειρεύεστε. Και άμα τον δείτε, να μου τον τρίψετε στη μούρη. Καλημέρα, παιδί μου. Καλημέρα σας. Πώς κοιμήθηκες το βράδυ? Μέτρια. Θέλω να πω, έβλεπα κάτι εφιάλτες. Βέβαια, μετά τα χθεσινά βραδινά. Φαντάζομαι ότι αυτές τις περιπέτειες με τις γυναίκες... Μάλλον. Ναι, θα τις είχε πριν σε γνωρίσει. Βλέπεις, πληρώνει παλιές αμαρτίες. Πληρώνει? Δεν πληρώνει. Ναι, κάς.
Θα μου πεις τι φταίς εσύ. Εσύ που είσαι ένα χρυσό κορίτσι. Συγγνώμη, πού με ξέρετε? Έχω διάστηση, αγάπη μου. Δεν μου είπες, πήγες στο γιατρό που σου συνέστησε? Ναι. Δεν είναι εδώ. Τι σου είπε? Λάθος κάνανε. Ναι, έναν υπάλληλο ζητάγανε. Όχι, όχι, ο γιατρός τι σου είπε? Α, ο γιατρός. Να κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι καλά. Τώρα θα μου πεις, αφού δεν είσαι καλά, γιατί δεν πας σε ένα γιατρό? Θα πάω αύριο. Πρέπει να πας. Ξέρεις, όχι, δεν είμαι πουριτανή. Συνεχίστε. Όχι ότι είμαι πουριτανή, λέω, αλλά δεν θα ήθελα να βρεθείς στην εκκλησία με φουσκωμένη την κοιλιά. Εγώ με φουσκωμένη την κοιλιά, μη φαντάζεστε. Σαν καρφίτσα που έχει καταπιεί φασόλη θα είμαι. Πού να βρεθώ? Τι φαντάζεσαι ότι θα δεχόμουν? Μα γιατί πετάχτηκες επάνω? Να χωνέψω. Να ξεμουδιάσω. Όλη την ημέρα σε μια καρέκλα κάθομαι. Δεν θα επέτρεπα στο γιο μου να διανοηθεί να σε εγκαταλείψει. Να μη σε αποκαταστήσει, εννοώ, στην κατάσταση που είσαι. Εμπιστέψουμε. Ο Αντώνης είναι επιπόλαιος, αλλά είναι καλό παιδί. Έχει ξεστρατήσει λίγο. Είχε. Πρόσεξε. Τώρα είμαι εγώ εδώ. Ίσως αυτό να του έλειπε. Ξέρεις πόσα παιδιά γίνονται κακομαθημένα επειδή τους λείπει η μητέρα τους? Μου είπες, η ξαδερφούλα σου πηγαίνει να φροντίσει το σπίτι? Ναι, ναι, πάει. Δηλαδή σήμερα δεν πήγε γιατί ο Αντώνης ήταν λίγο αδιάθετος. Φαντάζομαι θα κοιμάται όλη την ημέρα. Μα νομίζω ότι μου είπαν ότι είναι εδώ. Σοβαρά? Είδατε? Ήρθε στο γραφείο του για να μην σας κακοκαρδίσει, παρόλο που ήταν αδιάθετος. Κυρία Βελισάριου. Αχ, σταμάτα να με λες έτσι. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα με πεις κι αλλιώς. Άφησαν ένα γράμμα για εσάς. Ποιος? Δεν ξέρω. Έχει το όνομά σας. Να πας στο γιατρό, εντάξει? Ναι, τι να πάω δηλαδή, εδώ είναι όλες οι εξετάσεις. Ποιες? Λέω, για εξετάσεις να... Μάλιστα. Ωραία, πάει, χάσαμε τον έλεγχο. Στην εκκλησία εγώ. Δεν μου το διευκρίνησε μόνο. Για γάμο ή για κηδεία. Ναι, ο κύριος Βελισάριος είναι μέσα? Α, μέσα είναι. Ποιος είναι? Πάλι τρως, μωρή. Όχι καλέ. Μπουκωμένη ακούγεσαι. Έτρωγα. Πάρε ένα ταξί και πήγαινε. Ναι. Ο κύριος Βελισάριος δεν δέχεται. Άμα δεν δέχεται, πώς να πάω? Όχι εσύ ζών. Όχι, δεν είπα εσά ζών. Άλλωστε σας ξέρω, δεν σας έχω δει. Εμένα καλέ. Πάψε σταυρούλα. Χριστίνα σας λένε. Ωραία, μπράβο. Έφτασε στο χ αυτός. Όλο το αλφαβητάριο έχει πάρει. Ευτυχώς που δεν υπάρχει όνομα από ωμέγα. Το γνωρίζετε? Δεν αμφιβάλλω. Αλλά γιατί το λέτε έτσι ευγενικά? Τον έχετε πάρει, πέστε. Τι λες ρε Λίζα, τρελάθηκες? Σταυρούλα, εσύ πάρε ένα ταξί και πήγαινε να καθαρίσει το σπίτι αυτού νου. Εσείς πάρτε ό,τι θέλετε και πηγαίνετε στο... Άντε μη σε στείλω. Άλλαξε ζωή ο κύριος Βελισάριος. Τέλος. Καλημέρα. Ενοχλώ? Όχι, μητέρα. Για δουλειές μιλούσαμε. Μη μου πεις. Τότε να τον διώξεις το πλέουμι. Δεν χρειάζεται. Αφού σκοτώνεστε στη δουλειά σας οι δύο. Φέρε μου, βρε μητέρα, οποιαδήποτε συμβόλαιο θέλεις, οποιαδήποτε συμφωνία θέλεις. Φέρε μου να δεις ότι είμαι ενήμερος. Ότι δεν είμαι άσχετος. Επειδή δεν κάθομαι πάνω από τα χαρτιά να τα σκαλίζω, νομίζω ότι τεμπελιάζω. Ποιος είναι ο ισολογισμός της εταιρείας? Αυτά τα ξέρει ο Πλεούμης. Πόσο συμβόλαιο υπογράψαμε αυτόν τον μήνα? Ο Πλεούμης ξέρει. Καλά, εσύ δεν υπέγραφες. Ο Πλεούμης υπέγραφε. Δεν κοίτασα τι υπέγραφα, του έχω εμπιστοσύνη. Με δουλεύεις, αγόρι μου, δεν πειράζει. Μπορώ να... Όχι, άστο. Τώρα μιλούσα με το κορίτσι, τι σκέφτεσαι γι' αυτό? Ποιο κορίτσι? Για ποιο κορίτσι λέει? Ποιο κορίτσι? Δεν ξέρω, εσένα ρωτάω. Ποιο κορίτσι λέει? Αν ήξερα για ποιο κορίτσι λέμε, δεν ας το έλεγα. Τέλειωσαν οι κλόουν. Να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά τώρα. Λέω για τη Λίζα, το κατάλαβες τώρα? Α! Μπράβο, είσαι πανέξυπνος. Τι σκέφτεσαι? Μήπως θα έπρεπε να το συζητήσουμε? Μόνο μην πάρει πολύ, γιατί τα εξώγαμα δεν είναι στο στυλ αυτής της οικογένειας. Καλά, εσύ γελάς από υποχρέωση. Εσύ γιατί γελάς? Για το οικογένεια ή για τα εξώγαμα? Πάσε καλό σου, ρε μητέρα. Το βράδυ τι θα κάνεις? Έχεις καμιά καλή πρόταση? Την καλύτερη. Να έρθεις στο σπίτι μου. Θα παραγγείλουμε φαγητό, θα ακούσουμε... μουσική. Τι δικαιώμας? Όχι, θα έχουμε και μάρτυρες. Καλεσμένους. Ο Παναγιώτης.
Μιλάμε για διάσημους καλεσμένους. Η Λίζα, αν θέλει να έρθει. Ο Πλεούμης. Μάλιστα. Θα μας βγάλεις και λόγο. Όχι, εγώ δεν θα βγάλω κουβέντα, αλλά εσύ θα ακούσεις. Γιατί εσύ δεν θέλεις καλεσμένους, ακροατήριο θέλεις. Επειδή όμως είμαι πολύ περίεργη, θα έρθω. Τι ώρα θέλεις? Α, κατά τις 9. Και γιατί δεν... Όχι, όχι, το αφήνω έτσι μέχρι το βράδυ για να το απολαύσω. Καλά. Είδες η μητέρα μου, ε? Γάτα. Είδες το μάτι της, χιλιάδες τροφές πιάνει. Γάτα η μάνα, γάτος τζούνιο εγώ. Αλλά με πέταλα. Θα τα πούμε. Και θα τα ακούσουμε. Να σου πω, τη φοβάμαι αυτή η γυναίκα, είναι πολύ έξυπνη. Ναι, τώρα όμως την πάτησε. Πίστεψε την άλλη, θα την χαζέψω. Ρίση, έχω μια ανησυχία. Άφησα το κασετόφωνο στο σπίτι μου, το βουτήξουν. Ποιος ρε? Ξέρω εγώ. Όλο το σπίτι να μου πάρουν δεν με πειράζει. Την κασέτα με την ομολογία να μην χάσω. Πώς θα τη χάσεις, ποιος θα μπει στο σπίτι σου? Δεν πας να την ασφαλίσεις, να την κρατάμε στο χέρι, ε? Έλα εδώ. Πάρ' τα κλειδιά. Έγινε. Αν και το σπίτι σου σένα είναι φρούριο, δεν μπαίνει κανένας μέσα. Τι έγινε? Ήρθα, αλλά... Τι? Φοβάμαι εδώ μέσα, πολύ ερημιά έχει. Ναι, τώρα θα σου στείλω καμιά τριανταριά να κάνετε όλες μαζί τις πλήστρες της Πορτογαλίας. Δεν λες πάλι καλά που δεν είναι αυτός εκεί. Έψαξες τις ντουλάπες, έχει καμιά κρυμμένη εκεί μέσα? Όχι, μωρέ, ένα σόβρακο βρήκα εδώ στα στροσίδια. Τι λες, μωρή, μπόξερ. Ποιος είναι? Τι? Ο μπόξερ. Ο Τάισον. Λοιπόν, τακτοποίησε εκεί ό,τι έχεις να τακτοποιήσεις. Με τα χέρια. Θα σου πάρουμε σύνεργα, σιγά σιγά. Άντε, κλείνω γιατί έχω δουλειά. Επιτρέπετε? Α, όχι, όχι, δεν έγινε κυρία Βελισσάριου ακόμα. Σας παρακαλώ, καθίστε. Κορίτσι μου, για σένα όλα επιτρέπονται. Ναι, ναι, ο δρόμος είναι ελεύθερος και τα σκυλιά δεμένα. Δεν θα ήθελα να με θεωρείτε προστατευόμενη της κυρίας Βελισσάριου. Γιατί? Αν θέλετε, δεν το αξίζω. Αν δεν το άξιζες, η κυρία Βελισσάριου έχει ένστικτο. Ένστικτο έχει, αλλά έχει και άγνοια. Εσείς τι νομίζετε ότι υπάρχει μεταξύ εμένα και του Αντώνη? Κάτι υπάρχει. Και πολύ σημαντικό. Βλέπετε, και εσείς μακριά ανοιχτωμένος είσαστε. Τι είμαι? Κύριε Πλεούμη. Θόδωρε. Ε, όχι και Θόδωρε, δεν μου πάει. Ήρθε η μητέρα του και κάτι μου έλεγε για εκκλησίες, για εγκυμοσύνες. Δεν ξέρω τίποτα. Για να το λέει αυτή, κάτι ξέρει. Εμένα που δεν ξέρει, βέβαια θα μάθει. Πήρε μια επιστολή που τα ξεκαθαρίζει όλα. Δεν σε καταλαβαίνω. Κύριε Θόδωρε, μέχρι εδώ μπορώ να σας πω. Συγγνώμη. Τι θέλεις? Αποφασίσαμε με τα κορίτσια να παραιτηθούμε. Πάλι καλά. Αυτό σημαίνει ότι έχετε αφιλότιμο. Άλλοι είναι χειρότεροι από εσάς και δεν παρετούνται. Πρέπει να τους διώξουμε. Και τώρα που παραιτηθήκαμε, μπορώ να πω κάτι? Σαν τι? Μωρή σε ηλίθεια! Καθήκη και ξεφτύλα, ρε! Σιγάνο παπαδιά, ήρθες εδώ για να καμακώσεις το μεγάλο, ε! Έξω από εδώ! Έξω από εδώ αμέσως! Έξω από εδώ! Δεν μπορώ και να τις διώξω, αν δεν μου δώσει εντολή η κυρία Βελισσάριου. Αλλά θα μου δώσει σίγουρα. Πού είναι η κυρία Βελισσάριου? Όχι εξαιτίας μου.
Εγώ καθαρίζω μόνη μου. Ποια είπες καθήκη, ρε καθήκη. Επιτρέπεται στην κατάστασή σου. Ποια κατάστασή μου, κύριε Πλεούμη, δουλευόμαστε τώρα. Θα αφήσω την κάθε μια να με βρει στα καλά καθούμενα. Για, περίμενε εδώ. Ναι. Ναι, εδώ είμαι, στο γραφείο του κυρίου Πλεούμη. Εξαδέλφη μου. Ποια εξαδέλφη μου? Α, εξαδέλφη μου. Ναι, δώστε μου. Ναι. Λίζα. Τι θες, μωρέ, και παίρνεις τηλέφωνο όλη την ώρα? Είδα ένα τέρας με ξυρισμένο κεφάλι. Τι λες, μωρή τρελή? Όχι να μην είδες ένα τέρας με φουντωτή ουρά. Σαν γνωστός μου φάνηκε. Το τέρας. Αυτός. Ποιος? Ένας ψηλός. Κρύφτηκα στην ντουλάπα. Μωρή, μήπως λες τον Παναγιώτη. Τον ποιον? Ένας ψηλός, χωρίς μαλλιά, που είχε έρθει σπίτι. Ναι, μωρέ, και είπα, πού τον ξέρω, πού τον ξέρω. Ήρθε στο σπίτι του Αντώνη και τι έκανε? Δεν ξέρω, κρύφτηκα στην τουλάπα μέχρι που έφυγε. Γιατί, μωρή τρελή, αφού το ξέρουν ότι θα δουλεύεις εκεί. Τι να κάνω τώρα? Συνέχισε. Πήγαινε στην κουζίνα να δεις αν έχει τίποτα βρώμικα ποτήρια και ό,τι άλλο βρεις. Και μετά να φύγω? Όχι, πες να κοιμηθείς εκεί. Είσαι βούρλο, ρε. Η κυρία Βελισσάριου μου είπε ότι μετά από αυτό που συνέβη να φύγουν και οι τρεις. Α, όχι εξαιτίας μου. Είπαμε όχι. Δεν το θέλω καθόλου αυτό. Είσαι πολύ καλό παιδί. Δεν είμαι παιδί, κύριε Πλεούμη. Με τόσες αμαρτίες που έχω κάνει, έπαψα πια να είμαι παιδί. Τι λες τώρα, εσύ? Αχ, αφήστε με να σας μιλήσω. Αυτή η κυρία μου φέρθηκε σαν μητέρα μου. Πού ξέρεις. Μπορεί κάποτε να γίνει μητέρα σου. Μην το λέτε αυτό. Φοβάμαι ότι δεν είμαι άξια της εμπιστοσύνης της. Μα γιατί, βρε παιδάκι? Έκανα κάτι κακό. Βέβαια έγινε εντελώς τυχαία. Με ένα βράδυ που βρέχε. Όχι, δεν έβρεχε. Είχε μεθύσει ο Αντώνης και... Συγγνώμη. Ναι. Ναι, εδώ είναι. Ένα λεπτό. Σε ζητάει μια ξαδέρφη σου. Α, θα την τζουρωμαδίσω. Τι σημαίνει, Βεσταυρούλα? Τι είδες τώρα, το τέρας του Φραγκιστάιν? Όχι, εσένα. Εγώ, μωρή, με τέρας. Όχι, σε άκουσα. Στο ραδιόφωνο. Όχι, καλέ, στο κασετόφωνο. Συγγνώμη, κύριε Πλεούμη, τρελάθηκε αυτή από τη μοναξιά. Ποια? Άκου, καλέ.
Πάντως δεν είσαι έγκυος. Όχι, το είπαμε αυτό. Από πού έρχεται η φωνή, ρε? Βρήκα εδώ ένα κασετόφωνο, το πάτησα και... Ωραία φωνή έχεις. Ο άλλος που μιλάει ποιος είναι? Ένα παλιό σκύλο, ένας άτιμος. Κάτσε εκεί και μη φύγεις καθόλου. Μα τι έγινε? Προδοσία, κύριε Πλεούμη. Μεγάλη προδοσία. Ναι. Πού είσαι, ρε? Το φερές? Ποιο? Τι ποιο, ρε? Το κασετόφωνο. Μου είπες να το φέρω. Γιατί σε έστειλα στο σπίτι, να μου ρίξεις νερό στο φυτό? Ποιο φυτό? Είσαι φυτό. Ρε εσύ, δεν σου είπα φοβάμαι μην μου το κλέψουν το κασετόφωνο? Α, εντάξει, μωρέ. Το κρύψα στην ντουλάπα. Ποια ντουλάπα? Εκεί που κρύβεις τις κόμενες, μην ανησυχείς. Κι αν το φάνε? Όχι, δεν είχε κόμενες. Ρε, μπουνε μέσα και το φάνε, μου το κλέψουν. Α, ψύχωση έχεις πάθει με αυτό το κασετόφωνο. Όχι, δεν έχω πάθει με το κασετόφωνο. Με αυτήν έχω πάθει ψύχωση. Θέλω να την ξεγυμνώσω. Δεν το έκανες? Ή το κάνατε ντυμένη? Σήμερα είσαι στις βλακίες σου. Α, πρέπει να πω και στο Θόδωρο να έρθει σήμερα. Και φυσικά στο τιμόμενο πρόσωπο. Τη Λίζα λες, ε? Βέβαια. Μπορεί να λείπει από τη δεξίωση που κάνουμε προς τη μήνη της. Το κτίνο στον παλιάνθρωπο, τον πρόστιχο, με μαγνητοφώνησε να κάνει τι? Αφού το είπα, θα τα ομολογήσω όλα στη μητέρα του. Τώρα όμως θα τον κάνω ξεφτύλα. Αν δεν με ξέρεις καλά εμένα, εγώ έχω μυαλό αλεπούς. Δεν πρόκειται να ομολογήσω τίποτα τώρα. Θα τον έχω εκεί να ψήνεται. Το γράμμα. Ηλίθεια το γράμμα. Λοιπόν, επειδή αυτό το χρυσό κορίτσι δεν μου έκανε καμία καταγγελία για σας, για να καταλάβετε για τι ψυχή πρόκειται, είπε καμιά σας τίποτα? Επειδή λοιπόν δεν μου είπε να σας διώξω, παραμένετε με αναστολή. Την άλλη φορά θα βρεθείτε στον δρόμο. Εδώ είστε. Καλημέρα, παιδί μου. Θέλεις τίποτα? Ναι, όχι. Δηλαδή, όχι ακριβώς. Σαλόμη, θέλεις το κεφάλι μου να το πας στην Ηρωδιάδα? Και γαμώ τη μόρφωση. Και εγώ σε είχα για τούβλο. Καλά, εσείς δεν παραιτηθήκατε? Όχι, καλέ. Μία πλάκα έκαναν τα κορίτσια. Εσύ βούλωστο. Συγγνώμη. Το γράμμα που σας έδωσα. Εδώ το έχω. Άκυρο. Ορίστε. Το διαβάσατε? Δεν πρόλαβα. Τι είναι αυτό? Δεν είναι για σας. Μα εδώ γράφει κυρία Βελισάρη. Ναι, εγώ το έγραψα. Έκανα λάθος, έκανα εγώ. Και για ποιον είναι? Για τον... πες τον, δε, τον... Για το γιο μου. Όχι, όχι, το... αυτόν που είναι δίπλα του. Ποιος είναι δίπλα του? Ο Παναγιώτης. Από καμιά γυναίκα θα είναι. Όχι, καλέ, τι με περάσετε εμένα, να κάνω τη ρουφιά την προαγωγό στον Τζόρα? Και σιγά το όνομα, δηλαδή. Ναι. Ναι, Αντώνη. Το βράδυ. Σπίτι σου. Ναι. Με κάλεσε και εμένα. Γιατί? Δεν ξέρω. Περίεργος ήταν. Εμένα δεν με κάλεσε. Σοβαρά? Ναι. Αλλά θα με καλέσει, δεν θα με καλέσει. Πού θα πάει? Εντάξει και ο Πλεούμης για το βράδυ. Δεν καλούμε για καμιά δεκαριά ακόμα. Γιατί? Για μάρτυρες. Όχι ρε, φτάνουν αυτοί. Τώρα μένει να καλέσουμε την guest star. Πώς την πάτησε αυτή όμως, να τη μαγνητοφωνήσεις και να μην πάρει χαμπάρι? Αυτή είναι γάτα. Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο γάτα. Και τι γάτα, ε, με πέταλα. Ναι. Α, τι βλέπω, περδίκι είστε. Εγώ? Όχι, δεν λέω για σένα. Αν έλεγα για σένα, θα έλεγα κουρούνα. Πολλά χρόνια θα ζήσεις. Ναι, η γιαγιά μου έφτασε μέχρι τα 98. Όχι, για σένα λέγαμε. Α, με συγκινείτε. Πάντα έχετε μια καλή κουβέντα για μένα. Α, σας πήρε κάποια τηλέφωνο. Αν είναι δυνατόν. Πού σας θυμήθηκε τώρα? Αραβωνιασμένος άνθρωπος, αύριο μεθαύριο θα παντρευτείτε. Θα γίνετε μπαμπάς. Ναι. Mm. Το βράδυ τι κάνεις? Babysitter. Έχεις δουλειά δηλαδή? Γιατί? Έχουμε ένα σουαρέ ντε γκαλά. Πού πέφτει αυτό? Σπίτι μου. Α, να κάνω μπάνιο δηλαδή ή θα το παίξουμε αγρία φύση? Α, δεν θα είμαστε οι δυο μας. Τρεις μας. Όχι. Γιατί με έχεις για βιτσιόζο? Εγώ δεν ακουμπάω τις γυναίκες των φίλων μου. Γιατί αν τις ακούμπαγες θα σου καθόντουσαν. Ναι, ρε, ηλίθιε. Ποια γυναίκα φίλου σου? Αυτή είναι γυναίκα φίλου σου? Έχει δίκιο, ρε. Εγώ είμαι αδέσποτο. Τι να έρθω να κάνω στο σπίτι σας, μαζεύετε αδέσποτα. Άκουσε με τώρα. Ανεξάρτητα από τη διαφορά που έχουμε. Ποια διαφορά? Εμείς δεν έχουμε καμία διαφορά. Άλλωστε, σας έκανα μια πλήρη ομολογία. Σε μένα? Ναι. Θα τη βγήκα και στα παράθυρα της τηλεόρασης. Άλλωστε, σας έχω εμπιστοσύνη. Και πρέπει. Πρέπει. Ναι. Ναι, ναι, πρέπει. Είστε καλός, είστε κύριος, είστε έξυπνος. Είναι γάτα. Ο κοντός με την γραβάτα. Όχι, ο... Α, ναι, γάτα. Γάτα με πέταλα. Αλόγου. Μάλιστα. Λοιπόν, γάτα. Mm. Κύριε Αντώνη, θα έρθω το βράδυ στο σπίτι σας. Να ξέρεις πώς το περιμένω. Εγώ να δείτε. Στις 9 είναι καλά?
Ακριβώς. Θα είμαι εκεί. Γιατί μιλάτε στον πληθυντικό, δεν έχετε πάρθει? Σκάσε ρε, αυτό υποτίθεται δεν το ξέρεις. Σαβρούλα! Άσε ρε τα σάπια που ξέρεις και το όνομά μου. Ποιος είναι? Δεν ξέρε. Δεν μπορώ να ανοίξω, λείπει ο νοικοκύρης. Θέλετε να σας κάνω μια επίδειξη για τα άπερα, άνοιξα μόνο τρελή. Αχ, ρε Λιζάκι μου, εσύ είσαι. Πώς με κατάλαβες ρε, μόνο εσύ με λες τρελή. Πού είναι το καστόφωνο, ρε. Είσαι έγκυος. Όχι, μα τι σε έπιασε. Ούτε έχουμε τίποτα μεταξύ μας. Κάτσε και θα δεις τώρα. Να σου πω, εκπομπή από ραδιόφωνο είναι. Ναι, αριστερά στα FM. Ξέρεις τι θα πει FM. Μαύρο φίδι που τον έφαγε. Πάμε να φύγουμε, πού πάμε. Πάμε, πάμε, δρόμο, δρόμο. Να σου πω, Ελιζάκη, όταν μεγαλώσω θα μου εξηγήσει την όλα αυτά που κάνεις, ε! Μωρή, εσύ υποτίθεται ότι δεν ήρθες εδώ. Πού ήρθα, εκεί, εδώ καλέ, δεν με βρήκε. Τζον, πάμε να μου δείξεις πως ήταν το δωμάτιο πριν έρθεις. Γιατί καλέ? Για να το κάνουμε όπως ήταν πριν έρθεις, ανακατωμένο, ξεστρωμένο. Ναι, και μετά μου λες εσύ, τι να κάνω εγώ τώρα, ε? Να μην τηλεφωνήσω στην άμπουλας να έρθει να σε πάρει κατευθείαν στο ψυχιατρίο. Σκάσε και ξέστρωνε. Έτσι είμαι εγώ και δεν μπορώ, ούτε και θέλω να αλλάξω. Έτσι είμαι εγώ. Όσο ονειρεύομαι μου είναι αρκετό. Έτσι είμαι εγώ. Ένα χαμόγελο για σένα θα φυλάξω. Άλλωστε σου το χρωστώ. Έτσι είμαι εγώ. Δεν θυμάμαι. Δεν έχει χρώμα η σιωπή. Μόνο ένα για και ένα γιατί. Αυτό θυμάμαι. Μα φοβάμαι. Κάθε σκέψη